It may seem crazy what I'm about to say. Since she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Άσκηση Υγεία Πρόσωπα Ομορφιά. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μία αγαπημένη φίλη, Χρύσα Φραγκούλη, η οποία είναι αισθητικός και θα μας ταξιδέψει στα μονοπάτια της ομορφιάς. Θα μας μιλήσει για ένα πολύ ειδικό θέμα σήμερα, πρωτοποριακό. Πώς θα σχηματίσουμε τα φρύδια μας με μία απλή κλωστή ραψίματος. Στο σημείο αυτό να την καλησπέρισω. Χρύσα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αγγελική μου. Όλα καλά? Όλα καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε σήμερα κοντά μας. Και θα μιλήσουμε για μια τεχνική, η οποία εγώ την γνώρισα κοντά σου. Ήρθα λοιπόν μία μέρα στο χώρο σου για να μου βγάλεις τα φρύδια. Και ξαφνικά, αντί να δω το κλασικό τσιμπιδάκι, το οποίο χρησιμοποιούν συνήθως οι περισσότεροι αισθητικοί, μου εμφάνισες μία κλωστούλα. Τι είναι αυτό το κόλπο, από πού μας το φέρνεις, πώς το έμαθες? Εγώ το έμαθα στη Γερμανία. Mm-hmm. Εκεί έζησα κάποια χρόνια στην εφηβεία μου. Την έβλεπα την τεχνική. Κυρίως τη χρησιμοποιούσαν κοπέλες που καταγόταν από τις ανατολικές χώρες. Mm-hmm. Από εκεί προέρχεται η τεχνική με την κλωστή. Μάλιστα. Χιλιάδες χρόνια πριν. Θεώρησα ότι είναι ιδανική για την περιοχή τη συγκεκριμένη που είναι ευαίσθητη, γιατί δεν ερεθίζει το δέρμα, απομακρύνει τις τρίχες και τα χνουδάκια χωρίς να τα κόβει. Mm-hmm. Και το αποτέλεσμα δεν συγκρίνεται με καμία άλλη τεχνική. Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα δείξουμε την τεχνική αυτή, πώς μπορούμε να σχηματίσουμε τα φρύδια μας με μια απλή κλωστή ραψίματος. Πραγματικά το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Εξάλλου, κάθε φορά που έρχομαι και επιμελήσω τα φρύδια μου, το αποτέλεσμα είναι θεϊκό. Και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην πράξη, για να δείξουμε φρύδια, να μιλήσουμε λίγο και για το μακιγιάζ. Βλέπουμε λοιπόν μακιγιάζ, μακιγιάζ, μακιγιάζ. Για εσάς που ασχολείστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο, οπότε βλέπεις ένα πρόσωπο, το δικό μου, καλή ώρα, βλέπεις τις γωνίες μου, βλέπεις τι πρέπει να κάνεις. Εγώ είμαι καλό κορίτσι, ξέρεις ότι δεν είμαι απαιτητική. Πολύ συνεργάσιμη, δεν έχω παράπονο. Πώς λοιπόν αποφασίζεις? Τι μακιγιάζ θα μου κάνεις όταν έρχομαι στο χώρο σου? Όλα ξεκινάνε... έχουμε ένα πρότυπο. Mm-hmm. Όταν ξεκινήσαμε και μαθαίναμε το μακιγιάζ. Mm-hmm. Το ιδανικό πρόσωπο, ή μάλλον το πρότυπο, είναι το οβάλ. Mm-hmm. Σε σχήμα προσώπου, να καταφέρουμε mm-hmm. να βγάλουμε νόση το τελικό αποτέλεσμα με το μακιγιάζ. Mm-hmm. Και το ιδανικό μάτι είναι το αμυγδαλωτό. Mm-hmm. Επομένως, εγώ βλέποντας τα δικά σου χαρακτηριστικά, για να βγάλω ένα σωστό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ, έχω το συγκεκριμένο πρότυπο και αν καταφέρω να πετύχω και να βγάλω αυτά τα χαρακτηριστικά, mm-hmm. Τότε έχει επιτυχία το αποτέλεσμα. Άρα, στη δική μου περίπτωση, τι φροντίζεις να αναδεικνύεις κάθε φορά που έρχομαι στο χώρο σου? Εννοείται ότι τονίζω τα πολύ ωραία σου μάτια και προσπαθώ να τα βγάλω σύμφωνα με το πρότυπο. Mm-hmm. Επίσης και τα χείλη σου. Όλα σου τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά κάποιες φορές δεν. Σε ανοιχτόχρωμα μάτια όπως τα δικά σου και πολύ καθαρό δέρμα δεν χρειάζονται υπερβολές mm-hmm. στο μακιγιάζ. Να το τονίσουμε αυτό. Να. Επίσης να πούμε στις φίλες τηλεθεάτρες ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω ένα απαλό μακιγιάζ στο πρόσωπό μου. Όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Χρύσα Φραγκούλη, κυρίες και κύριοι, θα με μεταμορφώσει σε βραδινό τύπο, όπου θα βγω εγώ το βράδυ, θα πάω σε μια δεξίωση, σε ένα πάρτι, σε ένα χώρο, δεν ξέρω πού θα πάω. Οπότε θα σας δείξουμε με πολύ απλά βηματάκια πώς από πρωινό μακιγιάζ θα μου το μεταμορφώσει σε βραδινό. Σωστά? Ναι. Ωραία. Σωστά. Να πούμε λίγο αυτή τη στιγμή τι έχεις κάνει στο πρόσωπό μου, Χρύσα. Ποια είναι η διαδικασία, τα tips για να φτιάξουμε ένα μακιγιάζ, να κάνουμε ένα μακιγιάζ? Καταρχήν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχει διάρκεια το μακιγιάζ. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με βάσεις, αφού κάναμε τη μακιγιάζ, με βάσεις οι οποίες έχουν σκοπό να έχει διάρκεια το μακιγιάζ και φυσικά όλα τα προϊόντα. Τι εννοείς να έχει διάρκεια το μακιγιάζ? Να έχει διάρκεια το μακιγιάζ. Να μην σε 2-3 ώρες, αφού βγάλει τη φυσική λιπαρότητα που έχει το δέρμα μας, να αλλοιωθεί. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει να έχει διάρκεια.
να βαφτείς το πρωί και να είσαι μέχρι το βράδυ μακιγιαρισμένη. Το πολύ πολύ να χρειαστεί να φιξάρεις λίγο με πούδρα τα σημεία που είναι λιπαρά. Αυτό. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνική που χρησιμοποιείς ή έχει να κάνει με τα προϊόντα? Έχει να κάνει με τα προϊόντα. Mm-hmm. Όχι, δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό τα προϊόντα να μην είναι αρκετά λιπαρά, mm-hmm. να είναι oil free και να έχει διάρκεια το μακιγιάζ. Από εκεί και ύστερα η τεχνική έχει να κάνει με το πώς θα αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά σου. Mm-hmm. Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να κάνουμε ντεμακιγιάζ πριν κάνουμε μακιγιάζ. Οπωσδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες ενδεχομένως να βαφτούν το πρωί και το βράδυ να μην έχουν χρόνο ή να βαριούνται να ξεβαφτούν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ντεμακιγιάζ πριν το μακιγιάζ. Ναι, οπωσδήποτε. Σίγουρα τώρα εσύ που έχεις έρθει πολύ νωρίς για mm-hmm. να κάνουμε το μακιγιάζ, ήταν καθαρό το πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να κάνω ντεμακιγιάζ, mm-hmm. να καθαρίσω καλά την περιοχή. Και για να απομακρύνω, αν έχεις βάλει κάποιο προϊόν κρέμα που είναι λιπαρή, mm-hmm. έτσι, γιατί όπως είπαμε, με ενδιαφέρει να μην έχει λιπαρότητα το δέρμα, για να έχει διάρκεια το μακιγιάζ. Αυτός είναι ο σκοπός. Σούπερ. Οπότε ξεκίνησες στο καταπληκτικό μου πρόσωπο και έβαλες σαν βάση τι? Έβαλα μία βάση η οποία έχει σαν σκοπό να κάνει ματ το μακιγιάζ. Mm-hmm. Να μην γυαλίζω δηλαδή. Να μην γυαλίζεις. Δεν κλείνει τους σπόρους, προς Θεού, δεν mm-hmm. υπάρχει κανένα προϊόν που να το καταφέρνει αυτό. Γιατί είναι τέτοιος ο μηχανισμός, αν θέλει να αναπνεύσει το δέρμα, θα το κάνει ό,τι και mm-hmm. να βάλουμε πάνω. Ξεκινήσαμε με τη βάση, που είναι πολύ βασική. Και συνεχίσαμε με ένα πολύ ελαφρύ make-up. Mm-hmm. Δεν έχουμε να καλύψουμε κάτι, το πρόσωπό σου είναι πολύ καθαρό. Και στη συνέχεια τονίσαμε τα μάτια. Ωραία. Η σκιά είναι το μακιγιάζ είναι πρωινό, είναι απαλή, δεν είναι έντονη. Mm-hmm. Αυτό, τονίσαμε τα χαρακτηριστικά, πολύ όμως διακριτικά. Mm-hmm. Είναι κάλλιστα ένα μακιγιάζ που καλοκαιρινό θα το χαρακτηρίζαμε. Καλοκαιρινό. Ναι. Άρα αφού βάλαμε λοιπόν τη βάση, περάσαμε το make-up. Η βάση δεν είναι το make-up, είναι κάτι άλλο? Η βάση είναι το προϊόν αυτό που θα κάνει ματ και θα έχει διάρκεια το προϊόν. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο make-up που θα κάνει την κάλυψη. Κατάλαβα. Ο σκοπός είναι να... Okay. Μετά βάζουμε το ρούζ για να δώσουμε λάμψη και φωτεινότητα στο σώμα μας. Ναι, τι κάνει το ρούζ? Για να δώσουμε, να τονίσουμε... Να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά, ναι, τα μήλα. Ναι, να τονίσουμε τα μήλα. Τα και να δώσουμε και ένα χρώμα φρεσκάδας στο πρόσωπο. Τα κοψίματα... Υγείας μάλλον. Τα κοψίματα που τα κάνουμε? Τα κοψίματα γίνονται όσο... όταν βάζουμε το make-up. Mm-hmm. Εκεί εγώ θα σκουραίνω ταυτόχρονα κάποιες περιοχές, κάποιες θα τις σκουραίνω περισσότερο, κάποιες mm-hmm. θα είναι λίγο πιο ανοιχτές. Και αυτό έχει σαν σκοπό να τονίσουμε τις γωνίες, να μειώσουμε τον όγκο, ας πούμε συνήθως στην περιοχή της μύτης συμβαίνει mm-hmm. αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός. Τα κοψίματα τα χρησιμοποιείς σε όλες τις κυρίες, σε όλες τις περιπτώσεις, ή υπάρχουν κυρίες οι οποίες δεν χρειάζονται να τις κάνεις κοψίματα? Πολύ σπάνια. Δεν θα χρειαστεί να κάνω κοψίματα. Α, ναι. Okay. Πολύ σπάνια. Να πούμε ότι ασχολείσαι με το επαγγελματικό μακιγιάζ πόσα χρόνια? Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, Χρύσα Φραγκούλη, να πούμε ότι έχεις βάψει πολλούς επώνυμους. Επίσης, να πούμε ότι ασχολείσαι και με νυφικό μακιγιάζ. Ναι. Σ' αγαπάνε οι νύφες πάρα πολύ και σε προτιμάνε, διότι τις μεταμορφώνεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό που αρέσει σε μένα είναι αυτό που κάνει στα μάτια μου. Πραγματικά τονίζει τα μάτια μου πάρα πολύ. Και επειδή γενικότερα είσαι χαμηλών τόνων και δεν θέλεις να μιλάμε για σένα, εγώ παρά τα αυτά θα τα τονίσω και θα πω ότι με μεταμορφώνει πραγματικά, κυρίες και κύριοι, και τονίζει τα μάτια μου κάτι που δεν το πετυχαίνουν άλλες συναδελφοί σου. Χωρίς να θέλω να θίξω καμία. Απλά χημεία. Υπάρχει χημεία μεταξύ μας, να το πω έτσι. Υπάρχει ακόμα... χημεία σίγουρα και. Είναι αρκετά τα χρόνια. Mm-hmm. Σίγουρα και εγώ στην αρχή έχω ξεκινήσει κάνοντας λάθη. Σαφώς. Είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα εξάσκησης και τα πολλά χρόνια δουλειάς. Πιστεύω και η αγάπη που έχω στο επάγγελμά μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να αγαπάς αυτό που κάνεις και από τη στιγμή που το αγαπάς, νιώθεις ότι δεν έχεις δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Έτσι, νομίζω ότι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα αυτό. Και εγώ αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα πολύ, οπότε με διασκεδάζει, με ξεκουράζει και δεν με κουράζει. Έτσι, κάπως έτσι νιώθω κι εγώ. Mm-hmm. Η κάθε συνάντηση με την πελάτησα είναι χαρά. Έτσι, πολύ σημαντικό. Εν ώψη καλοκαιριού λοιπόν, τι χρώματα χρησιμοποιούμε τώρα το καλοκαίρι? Συνήθως γήινες αποχρώσεις. Mm-hmm.
Που σημαίνει? Μπρονζέ, καφέ. Φέτος οι τάσεις είναι ethnic, επομένως παρόλο που οι τάσεις είναι συγκεκριμένες, το μακιγιάζ παραμένει σε μπρονζέ αποχρώσεις. Ωραία. Όσο πιο φυσικό και ελαφρύ γίνεται. Το καλοκαίρι δεν χρειάζονται υπερβολές. Το καλοκαίρι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα επιτρέπεται να βαφόμαστε, να μακιγιαριζόμαστε, Χρύσα? Καλό είναι όχι. Μια αντιλιακή, ναι. Τώρα μια διάβροχη μάσκαρα, εγώ παράδειγμα δεν μπορώ να το αποφύγω. Θα ήθελα να βγω λίγο μακιγιαρισμένη γιατί το κάνω μια ζωή, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Καλό είναι όχι. Γιατί ζεσθενόμαστε, βγάζει πολύ έντονη λιπαρότητα το δέρμα. Το αφήνουμε λοιπόν άρα στην προτίμηση της κάθε μίας κυρίας, όπως νιώθει κάθε μία. Υπάρχουν μακιγιάζ, make-up τα οποία είναι αδιάβροχα και δεν φεύγουν? Αυτό. Υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν αντιλιακές που έχουν χρώμα. Δηλαδή και αυτό είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Ωραία. Μια αντιλιακή με χρώμα, αν υπάρχουν κάποια σημαδάκια που θα θέλει να καλύψει η φίλη μας ή όποια φίλη μας. Αυτό. Και αυτά συνήθως είναι διάβροχα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αντιλιακά προϊόντα με χρώμα για να καλύψετε ό,τι χρειάζεστε. Δεν χρειάζεται, βρε κορίτσια, τώρα να βάφτε στην θάλασσα. Τώρα πάτε εκεί πέρα να χαρείτε, να εκτονωθείτε, να ξενιάσετε. Αφήστε το προσωπάκι σας να ξεκουραστεί από όλο το χειμώνα και από το μακιγιάζ και από τους ρήπους και τα καυσαέρια, για να μπορέσει να αναπνεύσει και να επανέλθει το Σεπτέμβριο έτοιμο και καινούριο για να τραβήξει προς την τόξα ξανά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε, θα δείξουμε πώς βγάζουμε φρύδια με την κλωστή, πώς ακριβώς το πετυχαίνεις αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Και θα με μεταμορφώσεις από πρωινό τύπο σε βραδινό τύπο. Δηλαδή, το βράδυ θέλω να πάω σε μία δεξίωση. Έτσι. Οπότε με πολύ απλά βηματάκια και πολύ απλές κινήσεις. Θα δείξουμε πώς μεταμορφώνουμε το μακιγιάζ. Σωστά? Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και θα επιστρέψουμε εδώ ξανά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άσκηση, υγεία, πρόσωπα, ομορφιά με τη Χρύσα Φραγκούλη για να μας μυήσει τα μονοπάτια της ομορφιάς. It might seem crazy what I'm about to say. Since she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, it's all the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room is out of roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, άσκηση υγεία πρόσωπα και ομορφιά. Σήμερα φιλοξενούμε την Χρύσα Φραγκούλη, η οποία είναι αισθητικός. Και θα δείξουμε τώρα ευθύς αμέσως την τεχνική την οποία χρησιμοποιεί η Χρύσα Φραγκούλη, κυρίες και κύριοι, για να δώσει σχήμα στα φρύδια, για να σχηματίσει τα φρύδια και να σας κάνει πιο όμορφες. Χρύσα, είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Okay. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε μία κλωστή, την οποία. Φυσικά, αν το δώσεις σε μένα, δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Άρα ναι, χρειάζομαι πάντα εσένα. Είναι απλή κλωστή. Okay. Ο τρόπος είναι που καταφέρνει να απομακρύνει την τρίχα. Και κάπως έτσι την εφαρμόζουμε στην περιοχή. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα ή πόσο εύκολο να μάθεις αυτή την τεχνική και πόσο χρόνο χρειάστηκε? Καθόλου δύσκολο δεν ήταν. Καταρχήν ασχολήθηκα πρώτα με το σχηματισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να πλέξεις την κλωστή και να ξεκινήσεις τη διαδικασία είναι
πολύ εύκολο, αλλά mm-hmm. αν δεν έχεις ασχοληθεί με το σχηματισμό, μπορεί να κάνεις λάθη και να καταστρέψεις το φρύδι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ασχοληθεί με το σχηματισμό. Εγώ ξέρω τώρα σε κάθε πρόσωπο ποιο πάχος και τι σχήμα θέλω να δώσω. Mm-hmm. Με την κλωστή αυτό που καταφέρνω είναι ότι δεν θα ερεθίσω την περιοχή και θα απομακρύνω τις τριχούλες και τα χνουδάκια χωρίς να τα κόψω. Ωραία. Και πάμε ξανά. Ωραία. Σούπερ. Να πούμε ότι δεν πονάει, κυρίες και κύριοι, ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, όπως βλέπετε, και πολύ γρήγορο. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει σχολή? Όχι. Για να μάθει κάποια κοπέλα? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή μου έγινε πρόταση, απλά θεώρησα ότι δεν... είναι πολύ βασικό να καλύτερα να διδάξουν το σχηματισμό. Ναι, ναι. Και μετά να μπουν στη διαδικασία. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να ανοίξεις μία σχολή όπου να μεταλαμπαδεύσεις τη γνώση σου σε καινούργια κορίτσια και σε καινούργιους αισθητικούς? Το σκέφτομαι μελλοντικά, αλλά ωραία. Πολύ μελλοντικά. Εντάξει, ακόμη, λοιπόν, είναι... εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα και λέω να το κάνεις, γιατί πραγματικά αυτή η τεχνική είναι καταπληκτική. Να. Και από τη στιγμή που το έχεις μάθει από μικρή και το εξασκείς, για ποιο λόγο να μην το περάσεις και στα νέα κορίτσια. Και πλέον να καταρρίσουμε αυτό το τσιμπιδάκι. Ναι, και ναι. Να παίρνουμε μια κλωστή και να βγάλουμε τα χέρια μας. Ότι συντομεύει και τους χρόνους. Έτσι, με την κλωστή μπορεί να κάνουμε 5 λεπτάκια και με το τσιμπιδάκι να χρειαστεί 1/4 με 20 λεπτά. Χώρια ότι δεν θα είναι το αποτέλεσμα το ίδιο. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρύσα Βραγκούλη, κυρίες και κύριοι. Η Θάκη 45 στον Εύωσμο είναι ο χώρος στον οποίο μπορείτε να την βρείτε και να πάτε να δοκιμάσετε την καινούργια αυτή τεχνική βγάλσιμο φρυδιών, σχηματισμό φρυδιών με μία απλή κλωστή ραψίματος. Και τώρα να περάσουμε στο μακιγιάζ, όπου έχω ένα πρωινό μακιγιάζ, με έφτιαξες για πρωί και τώρα θα με μεταμορφώσεις. Θα το κάνουμε λίγο πιο βραδινό. Σε βραδινό μακιγιάζ. Τύπο. Okay, είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε από τα μάτια, mm-hmm. βάζοντας μία πιο σκούρη σκιά. Ωραία. Κλειστώ λίγο το ματάκι. Ωραία. Δεν θέλει χρόνο αρκετό. Πολύ σύντομα μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Άρα δεν χρειάζεται να κάνω τη μακιγιάζ για να μεταμορφώσω τον εαυτό μου. Αν για κάποιο λόγο βιάζεσαι και είναι ανάγκη να κάνεις λίγο πιο έντονο το μακιγιάζ, όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία και ο σκοπός αυτός είναι τώρα να δείξουμε πώς μπορούμε πολύ γρήγορα να μεταμορφώσουμε ένα απαλό πρωινό μακιγιάζ σε πιο βραδινό. Τέλεια. Σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι και ο πιο σωστός τρόπος να ανανεώνουμε το μακιγιάζ, ενώ θα ήταν καλό να το απομακρύνουμε κάνοντάς τον ντεμακιγιάζ. Παρόλο όταν είναι ανάγκη, ναι. Όταν είναι ανάγκη, είναι και αυτό μια λύση να ξέρουμε 2-3 τρίκ για να μπορούμε να πάμε σε κάποιο meeting ή κάποια έξοδο που mm-hmm. έχει προκύψει τελευταία στιγμή. Okay. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε ότι αν έχουμε ήδη ένα μακιγιάζ στο πρόσωπό μας, μπορούμε να το μεταμορφώσουμε, να το τροποποιήσουμε mm-hmm. με απλές κινήσεις. Δηλαδή, το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι να τονίσουμε περισσότερο με μια πιο έντονη σκιά. Ναι. Και προχωράμε τώρα στο eyeliner. Ανοιχτό okay. λίγο το μάτι. Ωραία, κλειστό τώρα. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε το προϊόν για να κάνουμε τη γραμμή του eyeliner, που είναι πιο μαύρο, πιο σκούρο από αυτό που χρησιμοποιήσαμε στο πρωινό μας μακιγιάζ. Mm-hmm. Και θα κάνουμε λίγο πιο γεμάτη τη γραμμή. Ωραία. Έβλεπα εχθές σε ένα site τη μεταμόρφωση μιας κοπέλας, η οποία ήταν άβαφη μια άλλη γυναίκα και με το που βάφτηκε, μιλάμε, μεταμορφώθηκε σε μια άλλη γυναίκα. Πόσο πολύ μεταμορφώνει το μακιγιάζ, Χρύσα? Η αλήθεια είναι, εγώ αυτό που λέω πάντα, το μακιγιάζ είναι μαγεία, mm-hmm. είναι ψευδαίσθηση. Μπορεί να μας βγάλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπου θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά και πραγματικά θα μεταμορφωθούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα θα θίξω κάτι. Σε μία έρευνα που έχω κάνει, σε ένα γκάλοπ, και έχω ρωτήσει 10 άντρες
Τι θέλει τη γυναίκα, βαμμένη, μακιγιαρισμένη ή τι θέλετε άβαθη? Τι πιστεύεις ότι απάντησε? Πιστεύω ότι μας προτιμούν μακιγιάριστες. Αμακιγιάριστες. Εμείς λοιπόν, γιατί πολεμόμαστε και βαφόμαστε και βάζουμε ένα σωρό καλούδια πάνω στο πρόσωπό μας? Για να είμαστε όμορφες για τους άντρες. Για τους άντρες ή τους εαυτούς μας. Νομίζω ότι ναι. Κατά κύριο λόγο το κάνουμε για μας. Αλλά... Σκηνοθέτη μου, εσύ πώς θες τη γυναίκα, βαμμένη ή άβαθη? Ε? Θα με πεις μετά. Καλά. Okay. Προχωράμε τώρα με την πούδρα. Ωραία. Για να φιξάρουμε λίγο το πρόσωπό μας και το μακιγιάζ. Okay. Για να μην γυαλίζουμε τώρα. Για να μην γυαλίζουμε, ναι, ναι. Άρα έχουμε πάντα στην τσάντα μας μία πούδρα. Ναι, αυτό είναι το πιο απαραίτητο προϊόν που πρέπει να έχουμε για να ανανεώσουμε ένα μακιγιάζ. Για να, γιατί εντάξει, μετά από κάποιες ώρες είναι λογικό. Να βγάλει κάποια λιπαρότητα το δέρμα. Βγάζει το δέρμα μας λιπαρότητα. Λίγο, λίγο πιο έντονο το ρούζ από ό,τι στο πρωινό μακιγιάζ. Okay. Και θα βάλουμε και έντονο κραγιόν, φανταστώ. Και φυσικά, ναι, θα τελειώσουμε με ένα πιο έντονο κραγιόν. Σε κοραλή αποχρώσεις, μια που είναι και καλοκαίρι. Προτιμούμε αυτές τις αποχρώσεις. Πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο έχει και lip gloss μέσα. Ναι, είναι lip gloss. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο βαρύ, τα χείλη λίγο πιο ζουμερά. Ωραία, λίγο μεταξύ τους και είμαστε έτοιμοι. Έτοιμο. Σε πολύ λίγα λεπτά έχουμε μετατρέψει ένα πρωινό μακιγιάζ σε βραδινό. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα θα πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, τα δυο μας. Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, με πάρα πολύ απλές κινήσεις, με πολύ μικρά tips, βάλαμε πιο έντονη σκιά στα βλέφαρα, τονίσαμε λίγο τα ζυγωματικά με πιο... με πιο έντονο ρούζ. Πολύ ωραία. Τονίσαμε και τα χείλη μας. Η πούδρα είναι απαραίτητη πάντα μέσα στη τσαντούλα μας, όπου και αν πηγαίνουμε. Δείξαμε την καταπληκτική τεχνική, Χρύσα Φραγκούλη, πώς σχηματίζουμε τα βρύδια με την κλωστή. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να πούμε ότι μπορούμε να σε βρούμε πού. Μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο μας Ιθάκη 45 στον Εύωσμο. Make you up λέγεται ο χώρος μας. Είμαστε υπεύθυνες εγώ και η Βασιλική Βοζίκη. Ο χώρος έχει τα πάντα από αισθητική, κομμωτήριο, νύχια. Είναι ένας χώρος η χαρά της γυναίκας. Η χαρά της γυναίκας, οπότε εάν θέλετε εσείς οι άνδρες να κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο στις γυναίκες σας... Ακριβώς. Να τις κλείσετε ένα ολοήμερο ραντεβού στο Make You Up. Θα έρθει το πρωί να κάνει μαλάκια, να κάνει νυχάκια, να κάνει αποτρίχωση, να βγάλει τα φρύδια της, να κάνει και ένα ωραίο μακιγιάζ. Και το βράδυ θα είναι έτοιμη και ζουμερή για σας, αγόρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Χρύσα Φραγκούλη. Ευχαριστώ. Ιθάκη 45 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Make You Up. Και θα είμαστε όλοι up. Πολλά φιλιά από μένα, την Αγγελική στο Γιαννούδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα και να βλέπετε κάθε Τετάρτη στις 7.30 και κάθε Κυριακή στις 7.30 άσκηση υγεία πρόσωπα και ομορφιά. Γεια σας! Yeah,